τα εγκλήματα που έγιναν στο συνεργατισμό στήσωσαν ξανά σήμερα την Βουλή και ξύπνησαν τον εφιάλτη που δυστυχώς ταλαιπωρεί ακόμη μέχρι σήμερα τον τόπο μας. Δύο χρόνια μετά την έναρξη των ερευνητικών ανακρίσεων για την κμηρίωση των εγκλημάτων που έγιναν στο συνεργατισμό, δυστυχώς η διαδικασία αυτή των ανακρίσεων μοιάζει να μην έχει πάει πουθενά, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνει η ανακριτική ομάδα. Επί της ουσίας άφησαν 13 ανακριτές να ερευνήσουν χιλιάδες υποθέσεις, ένα τεράστιο όγκο ανακριτικού υλικού και με τους ρυθμούς που προχωρά η έρευνα είναι σίγουρο και απόλυτα λογικό ότι θα χρειαστούν δεκάδες χρόνια για να φτάσουμε σε αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τους ρυθμούς με τους οποίους ερευνούνται αυτές οι υποθέσεις. Πρέπει να τιμωρηθούν τα εγκλήματα και οι εγκληματίες, οι οποίοι έδωσαν τη χαριστική βολή στο συνεργατισμό. Καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πρώτον, να ενισχύσει την ανακριτική ομάδα με άτομα και μέσα. Δεύτερον, να χρησιμοποιήσει το προσωπικό και τα μέσα της ελεκτικής υπηρεσίας. Ήδη ο Γενικός Ελεκτής και η ομάδα του ερευνούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Αυτή η εργασία μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα επίπεδα προκειμένου να μαζευτεί το απαραίτητο υλικό που θα βοηθήσει την αστυνομία στο έργο της. Τρίτον, καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να χρησιμοποιήσει εξειδικευμένους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι έχουν την ικανότητα, την τεχνογνωσία και τη γνώση να τεκμηριώσουν τα εγκλήματα. Τα στοιχεία υπάρχουν. Το πόρισμα αρέστη είναι ένα ικανό εργαλείο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει και να χαράξει το δρόμο της τιμωρίας και της λογοδοσίας. Τέλος, εμείς θα επιμένουμε η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει αυτή την παρέμβαση σε εβδομαδιαία, αν είναι δυνατόν, βάση, προκειμένου να πιέζει και να παρακολουθεί την πορεία των ερευνών, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε πιο εύκολα στην τιμωρία. Ευχαριστώ.